Γεια σας, καλησπέρα από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάτι απλό, αλλά ταυτόχρονα λίγο πιο προχωρημένο, ας το πούμε, σε σχέση με αυτά που έχουμε ήδη δει γύρω από τα γραφήματα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πίνακα δεδομένων που αφορά το πλήθος νέων πελατών μιας επιχείρησης, όπως φαίνεται στον πίνακα εδώ. Προσέξτε, δεν μιλάμε για το σύνολο των πελατών μιας επιχείρησης. Μιλάμε ωστόσο για το πλήθος των νέων πελατών που η επιχείρηση κερδίζει κάθε νέα χρονιά. Το 34 εδώ δηλαδή μας λέει ότι η επιχείρηση το 2003 έκανε 34 νέους πελάτες. Το 2004 έκανε 36 νέους πελάτες σε σχέση με αυτούς που είχε στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλουμε είναι να κατασκευάσουμε δύο διαγράμματα. Ένα διάγραμμα γραμμών και μάλιστα με σημεία που ενώνονται με γραμμές, όπως φαίνεται εδώ, το οποίο να μας δείχνει το πλήθος των νέων πελατών ανά έτος. Σας υπενθυμίζω ότι τέτοια διαγράμματα γραμμών, με ή χωρίς σημεία, είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα στην περίπτωση όπου έχουμε χρονολογικού τύπου δεδομένα, για να δείξουμε δηλαδή πώς ένα μέγεθος μεταβάλλεται ως προς το χρόνο. Δεν είναι τα μόνα που χρησιμοποιούνται, αλλά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές. Σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι σχετικά λίγα, πολλές φορές θα δείτε τα δεδομένα να επισημαίνονται με κάποια σημεία, τα οποία σημεία, κάποια μικρά σχήματα, δηλαδή σε μικρή επιφάνεια, όπως για παράδειγμα είναι μικρά τετράγωνα, μικροί κύκλοι κτλ, οι οποίοι επισημαίνουν καλύτερα την τιμή που αναπαριστούν τα δεδομένα. Όταν τα δεδομένα είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες ή μπορεί και χιλιάδες, τότε η τοποθέτηση αυτών των επισημάνσεων κυκλικών δίσκων ή τετραγωνικών επιφανειών, όπως είναι σε αυτό εδώ το γράφημα, κάνει το γράφημα δυσανάγνωστο και τα αφαιρούμε. Από την άλλη μεριά θέλουμε να κάνουμε και ένα δεύτερο διάγραμμα, το οποίο εμπλέκει κάποιον υπολογισμό. Το δεύτερο αυτό διάγραμμα μας δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή που έχει αυτό το μέγεθος. Καθώς δηλαδή περνούν τα χρόνια, όπως βλέπετε εδώ στα δεδομένα, θέλουμε να υπολογίσουμε το ποσοστό που το πλήθος των νέων πελατών μεταβλήθηκε. Όταν για παράδειγμα από το 34 το 2003 πάμε στο 36 το 2004, θα υπολογίσουμε το ποσοστό μεταβολής αυτού του μεγέθους, του πλήθους νέων πελατών και αυτό θα παραστήσουμε γραφικά. Αυτό εδώ μπορεί επίσης να γίνει με διάγραμμα γραμμών. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Μπορούμε όμως ακόμα καλύτερα να το δούμε με ένα διάγραμμα στυλών, γιατί πολύ εύκολα το ανθρώπινο μάτι καταλαβαίνει τις θετικές και αρνητικές διαφορές στη μεταβολή, όπως καταλαβαίνετε. Και πάλι εδώ να σας υπενθυμίσω ότι τέτοια διαγράμματα στυλών τα κάνουμε και τα χρησιμοποιούμε όταν τα δεδομένα όπως εδώ είναι σχετικά λίγα, δηλαδή είναι 10, 20, 5, τέλος πάντων κάποιος μικρός αριθμός. Αν τα δεδομένα που έχουμε έχουν για παράδειγμα εκατοντάδες ή χιλιάδες εγγραφές, τέτοια διαγράμματα στυλών όπου πρέπει να χρησιμοποιούμε ορθογώνια τμήματα, γίνονται και αυτά δυσανάγνωστα και πάλι θα καταλήξουμε στα διαγράμματα γραμμών. Ένα πράγμα που θέλω να σας επισημάνω και θα το δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να το κάνουμε, είναι η τοποθέτηση αυτών εδώ των ετικετών στον οριζόντιο άξονα κατηγοριών κάτω από από την ευθεία εδώ του μηδενός, εδώ δηλαδή που είναι ο άξονας των κατηγοριών. Θα το δούμε αυτό σε λίγο, απλά να θυμάστε λίγο αυτήν εδώ την εικόνα. Σας υπενθυμίζω μονάχα αυτόν εδώ τον τύπο του υπολογισμού με λίγα λόγια της ποσοστιαίας μεταβολής. Αν πούμε για παράδειγμα ότι για ένα οποιοδήποτε μέγεθος χ η αρχική τιμή είναι χ1 και η τελική τιμή είναι χ2, τότε η ποσοστιαία μεταβολή δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτός εδώ ο υπολογισμός, δηλαδή το χ2 μείον χ1 δια χ1 και το αποτέλεσμα το πολλαπλασιάζουμε από τις 100. Θα βρείτε βέβαια στη βιβλιογραφία, ειδικά όσοι ασχολείστε έτσι λίγο με τα χρηματοοικονομικά και τα μαθηματικά τους, πολλούς εναλλακτικούς τρόπους να υπολογίσετε και ή ακόμα καλύτερα να προσεγγίσετε την ποσοστιαία σχετική μεταβολή. Για την ώρα όμως θα μείνουμε σε αυτό που έχουμε μάθει από το γυμνάσιο ή από την πρώτη λυκείου. Θα κάνουμε δηλαδή θα υπολογίσουμε αυτήν εδώ την παράσταση στο λογιστικό φύλλο μέσω μιας αφαίρεσης, διαίρεσης και πολλαπλασιασμού. Σας θυμίζω επίσης, όπως έχουμε πει και σε άλλο κομμάτι του μαθήματος, ότι το πολλαπλασιασμό με το 100 δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Μπορούμε να δώσουμε τον τελεστή
επί της 100 με το shift και 5 και να γίνει αυτόματα η πράξη. Τα δεδομένα και τα γραφήματα μπορείτε να τα μεταφορτώσετε από εδώ. Θα προσπαθήσουμε όμως να το κάνουμε από την αρχή, όπως έχουμε κάνει και πολλές άλλες φορές. Ας αντιγράψουμε καταρχήν τα δεδομένα σε ένα λογιστικό φύλλο. Ας το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, LibreOffice, επικόλληση εδώ, ειδική επικόλληση σας υπενθυμίζω για να πάρουμε το μη μορφοποιημένο κείμενο. Σωστά είναι η τοποθέτηση των δεδομένων. Αν θέλετε, όπως έχω κάνει και εγώ, μπορείτε εδώ να μορφοποιήσετε λίγο την κεφαλίδα για να ξεχωρίζει λίγο καλύτερα. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια, αλλά μας βοηθάει κάπως. Τώρα, για να κάνουμε το πρώτο γράφημα, το γράφημα δηλαδή εδώ, μια αναπαράσταση δηλαδή με γραμμές, με σημεία που ενώνονται με γραμμές που δείχνει αυτό το πώς εξελίσσεται αυτό το πλήθος νέων πελατών μέσα στο χρονικό διάστημα από το 2003 ως το 2012, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα ως εξής. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ενεργοποιήστε ένα οποιοδήποτε σημείο από τα δεδομένα, το τελευταίο, κάποιο εδώ στην τύχη, το πρώτο, όποιο θέλετε εσείς, και καλέστε τον οδηγό των γραφημάτων. Από το πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, θα πρέπει να επιλέξουμε εδώ στο βήμα 1 τώρα πια τις γραμμές και μάλιστα αυτό εδώ που σας λέω τα σημεία που ενώνονται με γραμμές. Προσέξτε λίγο, μπορούμε να επιλέξουμε είτε αυτό εδώ το οποίο τι κάνει. Μόνο βάζει μόνο σημεία, είτε αυτό εδώ το οποίο βάζει μόνο γραμμές ή αυτό εδώ το οποίο χρησιμοποιεί τι πράγμα. Σημεία τα οποία τα ενώνει με γραμμές. Προσέξτε επίσης ότι εδώ ο τύπος των γραμμών που χρησιμοποιούμε είναι μια τεθλασμένη γραμμή. Δεν γίνεται δηλαδή κανενός είδους εξομάλυνση των γραμμών μέσω μιας κάποιας μαθηματικής επεξεργασίας. Είναι αυτή η προεπιλογή που λέει εδώ άμεσος. Θα δούμε αργότερα στις μαθηματικές, γραφική παράσταση μαθηματικών συναρτήσεων τι σημαίνουν αυτά εδώ. Προς το παρόν αφήνουμε αυτή την προεπιλογή ως έχει. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τεθλασμένες γραμμές. Στο επόμενο βήμα τώρα, αν δεν το έχετε συμπληρωμένο όπως δεν είναι εδώ την πρώτη στήλη ως ετικέτα, δηλαδή ότι δεν είναι δεδομένα όπως το βλέπετε εδώ, αλλά ότι χρησιμοποιούνται η πρώτη στήλη το έτος δηλαδή σαν ετικέτες στον άξονα κατηγοριών και όχι ως επιπλέον σειρά δεδομένων, επιλέξτε αυτό εδώ και πάμε τώρα λίγο και νομίζω τώρα στο γράφημα μοιάζει αρκετά με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι δηλαδή μια γραμμή η οποία εξελίσσεται ως προς το χρόνο, έχει ανεβάσματα, κατεβάσματα κτλ. Στο επόμενο εδώ βήμα, στο βήμα 3, βλέπουμε ότι έχουμε σειρά δεδομένων πλήθος. Είμαστε εντάξει με αυτές τις επιλογές, δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε έτσι κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Και μπορούμε να πάμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο στάδιο, στο βήμα 4, όπου σας υπενθυμίζω ότι για μία σειρά δεδομένων αφαιρούμε το υπόμνημα. Αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε ένα τίτλο στο γράφημα. Καλό είναι όμως και κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό να δώσουμε τίτλους στους άξονες. Εδώ σας υπενθυμίζω ότι ο οριζόντιος άξονας των κατηγοριών δεν είναι τίποτα άλλο παρά το έτος, η χρονιά κτλ. Και το άξονας ψ, το κάθετος άξονας, είναι το πλήθος νέων πελατών. Μπορείτε απλά να το βάλετε πλήθος ή πλήθος νέων πελατών ή όπως θέλετε εσείς. Και να τελειώσουμε το γράφημα εδώ. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Κατ' ουσίαν αυτό είναι. Θα κάνουμε έτσι μερικές μικρές μόνο επεμβάσεις. Θα μικρέσουμε λίγο εδώ το μέγεθος, θα το βλέπουμε καλύτερα. Εδώ, τι επεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να μορφοποιήσουμε τους τίτλους των αξώνων. Όπως πολλές φορές έχουμε κάνει, άλλες φορές μεγενθύνουμε λίγο την κατά προεπιλογή γραμματοσειρά ή κάνουμε την εμφάνισή της με έντονους χαρακτήρες, όπως εδώ, έντονα 11, λίγο μεγαλύτερα δε από τις συνηθισμένα, να δώσουμε κάποια έμφαση. Επίσης, αν θέλετε, μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να μορφοποιήσουμε το πώς εμφανίζονται οι γραμμές, τα σημεία κτλ. Διπλό κλικ πάνω τους, κυρίες και κύριοι, και εδώ που λέει γραμμή, στην καρτέλα δηλαδή γραμμή, μπορείτε, αν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η γραμμή, δηλαδή αν θα είναι μια συνεχής γραμμή, μια διακεκομένη, αν θα είναι με λεπτές, αν θα έχεις λεπτές παύλες ή τέλος πάντων αν θα είναι εδώ εναλλαγές, κουκίδες με παύλες και ούτω καθεξής, το στυλ της γραμμής δηλαδή. Θα αφήσουμε τώρα το συνεχόμενο, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα της αν θέλετε.
Αυτό που θα σας δείξω όμως είναι ότι μπορείτε να αλλάξετε το πάχος της, εδώ που ονομάζει πλάτος, κατ' ουσίαν πρόκειται για πάχος της γραμμής. Το 3 που έχει προεπιλογή είναι κάτι το αρκετά έτσι έντονο, μπορείτε να το μικρύνετε λίγο. Ή επίσης αν δείτε λίγο εδώ να μικρύνουμε τις διαστάσεις του εικονιδίου. Αυτό το 0,25 που έχει εκεί, εγώ το έκανα εδώ 0,15 εκατοστά, θα γίνουν λίγο πιο μικρά αυτές οι τετραγωνικές έτσι, επιφάνειες. Έτσι ώστε να μην είναι τόσο έντονες. Και πάλι αυτό καλό είναι να το δείτε μόνοι σας και να το πάνω σε κάποια εργασία ή σε κάποια προβολή διαφάνεια στην οθόνη, έτσι ώστε να καταλήξετε τι είναι καλύτερο για σας και για τους σκοπούς της εργασίας σας. Πάντως με αυτόν εδώ τον τρόπο, αν είναι επιθυμητό, μπορείτε να μεταβάλλετε ή να αλλάξετε κατά κάποιο τρόπο την εμφάνιση των γραμμών. Αυτό είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε, ένα τέτοιο διάγραμμα θέλαμε να κατασκευάσουμε. Ένα διάγραμμα με λίγα λόγια το οποίο μας δείχνει, να το πάμε λίγο πιο κάτω, μας δείχνει πώς μεταβάλλεται το κέρδος της εταιρείας σε νέους πελάτες. Βλέπετε ότι γενικά έχει κάποιες διακυμάνσεις. Αργότερα στα μαθήματα των χρονολογικών σειρών θα δείτε πώς μπορούμε να εξετάσουμε πολλούς τρόπους και με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης τέτοια μεγέθη, τέτοια χρονολογικά μεγέθη. Λοιπόν, προς το παρόν θα μείνουμε όμως εδώ, δηλαδή μόνο στην γραφική απεικόνιση αυτής της παράστασης. Θέλω να σας υπενθυμίσω για πολλωστή φορά ότι όταν δουλεύουμε περισσότερο από ας πούμε 1-2 λεπτά πάνω σε ένα έγγραφο και κυρίως όπως εδώ στο οποίο έχουμε να κάνουμε και κάτι άλλο, καλό είναι να δηλώσουμε από εδώ την αποθήκευσή του σε κάποια έτσι, μορφή. Με κάποιο όνομα και να μην χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το άτιτλο. Εδώ απλά εγώ θα βάλω την λέξη Customers και εσείς διαλέξτε και βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Αποθηκεύστε λοιπόν αυτό εδώ το αρχείο, έτσι ώστε στο ενδιάμεσο να μην συμβεί το οτιδήποτε ανεπιθύμητο και να μπορέσετε να το βρείτε αν για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η εργασία σας. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο το αυτογράφημα στην άκρη και ας έλθουμε τώρα εδώ όπου μας ζητάει να κατασκευάσουμε η εκφώνηση ένα γράφημα της ποσοστιαίας μεταβολής των νέων πελατών ανά έτος. Προσέξτε, δεν έχουμε τους συνολικούς πελάτες, οπότε θέλουμε να δούμε ποιο είναι το ποσοστό μεταβολής των τρέχοντων πελατών της επιχείρησης. Το μέγεθος που έχουμε είναι πόσους πελάτες κερδίζει η επιχείρηση, οπότε αυτή τη μεταβολή θέλουμε να βρούμε. Και έτσι κι αλλιώς αυτά είναι και τα δεδομένα που έχουμε εδώ. Ας δώσουμε εδώ στον τίτλο το επί της 100 μεταβολή. Εννοείται ότι εδώ η μεταβολή είναι σχετική, όχι απόλυτη. Ας κάνουμε και εδώ λίγο έτσι πιο έντονα την εμφάνισή τους. Και προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Στο 2003, στην πρώτη δηλαδή γραμμή των δεδομένων, αυτό το ποσό δεν ορίζεται. Επειδή δεν έχουμε στοιχεία για το ποιοι ήταν οι νέοι πελάτες, αν υπήρχαν και νέοι πελάτες, το 2002, δηλαδή το αμέσως προηγούμενο έτος, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επί της 100 μεταβολή για το 2003. Παρόλο που σε ένα λογιστικό φύλλο όπως είναι το Calc που χρησιμοποιώ εγώ εδώ ή το Microsoft Excel, το οποίο είναι και το πιο διαδεδομένο, ή οποιοδήποτε άλλο, μπορούμε σε αυτό εδώ το κελί C2, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτό το φύλλο εργασίας, να τοποθετήσουμε οτιδήποτε θέλουμε. Έχετε υπόψη σας όμως ότι αυτό το ποσό θα αντιστοιχεί έτσι όπως είναι γραμμένο στο πίνακα στο 2003, και το οποίο είναι λάθος το βάλουμε εδώ. Γι' αυτό δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι παρόλο που μπορούμε κάτι να βάλουμε εδώ, δεν είναι σωστό να το βάλουμε. Για το 2003 δεν ορίζεται, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ορίσουμε αυτή την ποσοστιαία σχετική μεταβολή. Δεν είναι μηδέν αυτή η μεταβολή, είναι κάτι το άγνωστο, κάτι το μη οριζόμενο. Το σωστό είναι να πάμε εδώ, να πάμε στο 2004 δηλαδή, έτσι ώστε έχοντας τώρα πια στη διάθεσή μας το 36 και το 34, τους δύο αριθμούς που αντιστοιχούν στο 2004 και στο 2003, εδώ δηλαδή, σε αυτό το κελί στο C2, να εφαρμόσουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Αυτόν εδώ. Χ2 τώρα και Χ1 για την περίπτωσή μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα ποσά 36 και 34. Να γράψουμε δηλαδή τον τύπο Β3 μείον Β2. Κλείσουμε την παρένθεση, να διαιρέσουμε με το 34, το Χ1 δηλαδή που είδατε εκεί, και να συμπληρώσουμε εδώ το ποσοστό. Να πάρουμε δηλαδή το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού ως ποσοστό.
Ο αριθμό που βλέπουμε εδώ, όπω βλέπετε, συμπληρώνεται με αρκετά δεκαδικά ψηφία. Αν θέλουμε, το κρατάμε. Αν θέλουμε, θα κάνουμε τη σχετική μορφοποίηση όπω είναι παρακάτω. Αυτό το οποίο θέλω να σα επιστήσω την προσοχή είναι αυτό εδώ ο τύπο. Και να προσέξετε πάρα πολύ καλά την παρένθεση. Είναι τελείω διαφορετικό πράγμα εάν την αφαιρέσετε. Το πιο συνηθισμένο λάθο που, πώς το λένε, βλέπουμε και στι ασκήσει που κάνουν οι φοιτητέ σα κτλ. Το οποίο θα σας δώσει και ένα τελείως διαφορετικό νούμερο, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την ποσοστιαία μεταβολή. Διότι πάρα πολύ απλά από την τιμή του Β3 θα αφαιρέσετε τη μονάδα, μιας και Β2 δια Β2 κάνει 1, και θα πάρετε τι πράγμα. Το ποσοστό. Και μάλιστα θα προηγηθεί εδώ η πράξη του επί της 100, γι' αυτό και θα πάρετε αυτό το μείον 64. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που το οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε. Προσοχή λοιπόν στις παρενθέσεις, ακριβώς όπως τις έχουμε μάθει στην άλγεβρα, έτσι και στους τύπους που γράφουμε σε έναν υπολογιστή, όπως είναι το λογιστικό φύλλο εδώ, αλλάζουν τη σειρά προτεραιότητας των πράξεων. Παρένθεση εδώ σημαίνει ότι θα γίνει πρώτα η πράξη μέσα της παρένθεσης και στη συνέχεια θα γίνει ο υπολογισμός της διαίρεσης. Το 5,8-5,9 περίπου που είναι εδώ μας λέει ότι το 2004 η επιχείρηση κέρδισε συν 5,9% περισσότερους πελάτες από αυτούς που κέρδισε το 2003. Αυτός ο τύπος εδώ, είτε με το τράβηγμα του σημείου ακύρωσης, είτε με διπλό κλικ πάνω στο σημείο αυτό εδώ, μπορεί να συμπληρωθεί προς τα κάτω και όπως βλέπετε αυτόματα η σχετική αναφορά τύπων θα αναπτυχθεί κατάλληλα, έτσι ώστε σε αυτό το σημείο να έχουμε β4-β3 δια β3, στο από κάτω σημείο να έχουμε β5-β4 δια β3 και το καθεξής. Αυτή εδώ η στήλη, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε μπορείτε να την κρατήσετε ως έχει, αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε τη μορφοποίηση κελιών και εδώ που είμαστε στον αριθμό να αλλάξουμε το πλήθος των δεκαδικών σημείων σε ψ1, σε κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι σταθερό και στρογγυλοποιεί σε πρώτο δεκαδικό ψηφίο την ποσότητα που έχουμε υπολογίσει. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τέτοιες ποσοστιαίες μεταβολές ποτέ δεν τις δίνουμε με άπειρη ακρίβεια ή τέλος πάντων με όση ακρίβεια μπορούν να γίνουν οι πράξεις στον υπολογιστή. Θα μείνουμε ικανοποιημένοι με το 5,9, το 19,4 κτλ. Προσοχή, το τονίζω, αυτό που έχουμε κάνει είναι στρογγυλοποίηση της εμφάνισης του αριθμού και όχι του αριθμού. Ο αριθμός συνεχίζει να έχει τα πολλά δεκαδικά ψηφία που είδαμε και πριν. Απλά μέσα στο κελί, εδώ στο C3 ή στο C4 που βλέπουμε παρακάτω και τα λοιπά, εμφανίζεται ένα δεκαδικό ψηφίο. Δεν έχουμε στρογγυλοποιήσει τον αριθμό, έχουμε στρογγυλοποιήσει την εμφάνιση του αριθμού, κάτι το οποίο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αργότερα σε περίπου δύο μαθήματα θα δούμε πώς το κάνουμε αυτό, πώς στρογγυλοποιούμε αριθμούς δηλαδή και όχι απλά την εμφάνισή τους. Εφόσον έχουμε τώρα λοιπόν στα χέρια μας την στήλη που μας δείχνει αυτή την ποσοστιαία μεταβολή, μπορούμε να καταφύγουμε στον οδηγό διαγραμμάτων για να φτιάξουμε αυτό εδώ, να κατασκευάσουμε ένα διάγραμμα όπως το βλέπουμε εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν τον οδηγό διαγραμμάτων. Είμαστε εδώ στην κατηγορία στήλη όσον αφορά το διάγραμμα. Στο επόμενο εδώ συμπληρώστε επίσης την πρώτη στήλη ως ετικέτα. Θα πάρετε προς το παρόν μια τέτοια εμφάνιση. Έχουμε δύο σειρές δεδομένων τώρα, οπότε είναι λογικό που έχουμε δύο ειδών στήλες. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, στο σημείο 3, στο βήμα 3 που λέει σειρά δεδομένων, θέλω να σας πω ότι επειδή δεν θέλουμε το πλήθος να εμφανίζεται στο διάγραμμα στήλων, τη σειρά δεδομένων πλήθος, θα πρέπει από εδώ να την αφαιρέσετε, έτσι ώστε να έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων. Λοιπόν, αυτή εδώ που βλέπουμε ως εξής. Στη συνέχεια μπορείτε από εδώ να πάτε πιο κάτω στο επόμενο βήμα, να αφαιρέσετε και από εδώ το επόμενο, γιατί τώρα πια έχουμε στο διάγραμμα μόνο μία σειρά δεδομένων, δεν υπάρχει δεύτερη που είδαμε πριν, να συμπληρώσετε αυτά που έχουμε κάνει και άλλες φορές εδώ, τους τίτλους των αξών, δηλαδή ως προς το έτος. Εδώ είναι η επί της 100 μεταβολή. Ας κάνουμε και εδώ πάλι μεγάλο το μη, το M. Το μη, μιας και το είχαμε κάνει πριν, και να καταλήξουμε σε ένα γράφημα που μοιάζει όπως εδώ. Αν θέλετε, βλέπετε εδώ τώρα στο 2003, επειδή δεν έχουμε δεδομένα, αυτό εδώ αν θέλετε το αφήνετε, επειδή έχουμε
έχουμε δεδομένα του πίνακα που είναι στο 2003, επειδή όμως δεν ταιριάζουν τα δεδομένα για αυτό το γράφημα, μπορούμε στη συνέχεια να το αφαιρέσουμε. Η αφαίρεση γίνεται από εδώ, όπου παίρνουμε τις περιοχές για τα δεδομένα και ούτω καθεξής. Μπορείτε όμως να το, εδώ δηλαδή που λέει C2, να το αλλάξετε και να το βάλετε στο C3. Όπως και εδώ. Βλέπετε ότι έχουν μεταβληθεί, έχει μεταβληθεί το διάγραμμα και έχει απαλληφθεί το κενό που υπήρχαμε στο C2. Και να τελειώσουμε το γράφημα εδώ. Όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές, μπορούμε από εδώ να μικρύνουμε λίγο το μέγεθός του, το δούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, όσον αφορά τη μορφοποίηση τώρα του γραφήματος, θα σας θυμίσω ότι ας κάνουμε πράγματα που έχουμε ξανακάνει καταρχήν και τα θεωρούμε εύκολα, να αλλάξουμε λίγο το μέγεθος της γραμματοσειράς στους άξονες, με έντονα στο 11. Αλλάξτε τα και εσείς κατά βούληση, δεν είναι ανάγκη να τα κάνετε πάντοτε έτσι. Προσέξτε τώρα λίγο μερικές ακόμα αλλαγές, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε ότι είχαμε μορφοποιήσει το ποσοστό με ένα δεκαδικό ψηφίο, αλλά πάνω στον άξονα κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό να υπάρχει. Εφόσον δεν έχουμε άλλες τιμές, όπως για παράδειγμα εδώ, δεν υπάρχει κάπου το 12,5, το 13,4 κτλ. Όλα δηλαδή η αύξηση των τιμών όπως φαίνονται στον άξονα πηγαίνει σε ακέραια βήματα. Γι' αυτό το λόγο θα αλλάξουμε τη μορφοποίηση, τη μορφή με την οποία εμφανίζονται αυτοί οι αριθμοί πάνω στο κάθετο άξονα τιμών. Ανοίξτε και εδώ με διπλό κλικ ή με δεξί κλικ και μορφοποίηση του άξονα την καρτέλα αυτή και πηγαίνετε εδώ στην οποία έχουμε τους αριθμούς, 14 αριθμούς δηλαδή. Καταργήστε τη μορφή προέλευσης, κυρίες και κύριοι, και χρησιμοποιήστε εδώ 0 δεκαδικά ψηφία. Στη συνέχεια μπορούμε, ανοίγοντας εδώ τη μορφοποίηση του οριζόντιου άξονα, αν θυμάστε είχαμε πει ότι καλό είναι να πάμε τις ετικέτες κάτω από τον άξονα, δηλαδή να μην υπάρχουν μέσα στη μέση του γραφήματος αυτές εδώ οι ετικέτες, μπορείτε απλώς εδώ, κυρίες και κύριοι, στην τοποθέτηση να διαλέξετε, να βγάλετε την επιλογή κοντά στον άξονα και να βάλετε εξωτερική αρχή. Θα δείτε λίγο το αποτέλεσμα, θα μοιάζει έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ τώρα πια έχουμε μεταβάλει το γράφημα από το, έτσι ώστε, συγγνώμη λίγο, οι ετικέτες να εμφανίζονται στο κάτω μέρος. Λοιπόν, στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μπορούμε πάρα πολύ απλά να κλείσουμε το γράφημα εδώ και να το επισυνάψουμε σε οποιοδήποτε μέρος θέλουμε, είτε του φύλου εργασίας που χρησιμοποιούμε ή να το χρησιμοποιήσουμε για οποιαδήποτε άλλη, για οποιοδήποτε άλλο στόχο θέλουμε κτλ. Θα κλείσουμε λίγο αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, με μια μικρή παρατήρηση γύρω από την προέλευση δεδομένων. Όπως βλέπετε εδώ σταματάμε στο 2011, ενώ εδώ υπάρχει 2012. Θυμάστε λίγο πριν που σας είχα δείξει έναν τρόπο να αλλάζουμε τα δεδομένα προέλευσης αυτού του γραφήματος. Αν αυτό θέλετε να το κάνετε εκ των υστέρων, κυρίες και κύριοι, επιλέξτε εδώ το γράφημα και εδώ στη συνέχεια ανοίξτε λίγο την προέλευση, είτε αν θέλετε τις περιοχές δεδομένων. Είναι αυτή εδώ η καρτέλα. Μπορείτε πολύ απλά τώρα πια να τροποποιήσουμε αυτό εδώ το 11 σε 12 ή γενικά να αλλάξετε οτιδήποτε χρειάζεστε σε αυτό εδώ το γράφημα. Έτσι ώστε να καταλήξετε στο αντικείμενο το οποίο θέλετε.